Άλλος, ορίστε, κύριε Χριστό. Αφού λέει ο Χριστός επί του Σταυρού, όταν είπε στον Θεό Πατέρα ότι παραδίδω το πνεύμα μου, ποιος το είπε, η ανθρώπινη φύση του Χριστού, για η θεϊκή φύση του Χριστού. Έχουμε και επίσης στον μνήμα ήτανε μόνη η ανθρώπινη φύση, για ήτανε παρούσα και η θεϊκή φύση. Σας είπα πολλές φορές εδώ ότι με τον εκούσιο θάνατό του Χριστός χωρίστηκε για λίγο η ψυχή του από το σώμα. Η θεότητά του όμως ποτέ δεν χωρίστηκε ποτέ από εκείνον. Ποτέ. Εντάφος σωματικός. Ενάδουδε μεταψυχής ως Θεός. Εν παραδείσω δε μετά πατρός και πνεύματος πάντα πληρώνω απερίγραπτο. Γιατί ο Χριστός παρακάλεσε τον Πατέρα και είπε άφησε αυτούς, δεν γνωρίζουν τι κάνουν. Δεν μπορούσε ο Χριστός ο ίδιος να το πει αυτό, αλλά παρακάλεσε τον Πατέρα να το πει. Πάτερ, άφες αυτής ουγαρίδας ετυπιούσι. Αυτά τα λόγια δείχνουν ότι ο Θεός Λόγος, ο Υιός και Λόγος του Θεού, δεν έχει την υπερηφάνεια που έχουμε εμείς. Δεν έχει αυτή την ανεξαρτησία που την νιώθουμε εμείς ως μεγάλο προσόν και ελευθερία. Θέλει πάντοτε να αναφέρεται στον Πατέρα. Να μας δείξει και εμάς ότι δεν πρέπει να ενεργούμε αυτεξουσίως. Παρότι εκείνος ως Θεός και ανεστήθη αυτεξουσίως, αλλά και η θέληση του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος είναι αχώριστες με τη δική του τη θέληση. Και η ενέργεια του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και οι ενέργειες ταυτίζονται και συμβαδίζουν. Όταν λοιπόν είπε «Πάτερ άφες αυτής ουγαρίδας ετυπιούσι», το είπε για να δούμε και πώς πρέπει εμείς να αναφερόμεθα ως άνθρωποι προς τον Θεό, αλλά και ότι ο ίδιος και τι Θεός αναφέρεται στον Πατέρα. Όπως είπε και άλλοτε στους μαθητάς του πρώτης αναλήψεώς του, αναφαίνω προς τον Πατέρα μου και Πατέρα ημών και Θεόν μου και Θεόν ημών. Ο Θεός έχει Θεό. Ο Θεός έχει Θεό. Αναγνωρίζει Θεόν τον Πατέρα και τι Θεός όν ο ίδιος. Θέλει Θεό, ζητάει θεότητα. Αυτή είναι η φύση του. Να μην κλίνεται, να μην αρκείται στον εαυτό του, αλλά να κοινωνεί με τα άλλα δύο πρόσωπα και να μας δείξει πόσο είναι ανάγκη της φύσεώς μας να έχουμε Θεό. Και όταν ο άνθρωπος δεν αισθάνεται την ανάγκη να έχει Θεό, είναι νεκρός άνθρωπος, δουλεύει σε πνεύματα πλάνης. Είναι πάρα πολύ ολέθριο, δείχνει ότι ο άνθρωπος έχει νεκρώσει οτιδήποτε ζωτικό μέσα του όταν δεν αισθάνεται την ανάγκη να έχει Θεό.
Δεν υπάρχει χειρότερη κατάντια του ανθρώπου από το να μην του χρειάζεται Θεός. Βέβαια, ναι. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, και η συγχώρηση προφανώς από τον ίδιο έγινε, για να λέει στον πατέρα άφεσε αυτής, ο ίδιος τους είχε συγχωρήσει, που ήταν ο αμέσως ενδιαφερόμενος, όμως παρακαλεί και τον πατέρα, και γιατί έχει αυτή τη σχέση που δεν χωρίζεται από τον πατέρα του, αλλά και να πει ότι εγώ του συγχώρησα, να του συγχωρήσεις κι εσύ. Και κυρίως για να το ακούσουν οι περιεστώτες και πρώτος ο Άγιος Λογκίνος, ο εκατόνταρχος, ο οποίος προείστατο της Σταυρώσεως του Χριστού, αλλά κατά βάθος δεν συγκατετίθετο σε αυτό που έγινε, και γι' αυτό και αν εγνώρισε ευθύς αυτό το γεγονός και ότι είναι Θεός πραγματικά αυτός ο άνθρωπος που είχε μπροστά του, αλλά και μετέπειτα με τη ζωή του και το μαρτύριό του έδειξε ότι δεν ανήκει στη μερίδα των Σταυρωτών, παρότι ήταν ο επικεφαλής της ομάδος που είχε αυτή την αποστολή να σταυρώσει τον Χριστό μας. Αυτό δεν αποδεικνύει, παππούλη, ότι και στους ουρανούς, ας πούμε ότι ο Πατήρ είναι αυτός ο οποίος διευθύνει τα πάντα. Ναι, μεν Θεός Πατήρ, Θεός Υιός, Θεός και το Άγιο Πνεύμα. Αλλά το Άγιο Πνεύμα μπορεί να ενεργήσει μόνο του χωρίς τον Πατέρα? Ούτε ο Πατέρας χωρίς το Άγιο Πνεύμα και τον Υιόν ενεργεί. Αυτά είναι δικά μας που χωρίζουμε την Αγία Τριάδα και θέλουμε ένα αρχηγό και ένα υπαρχηγό και ένα υπηρέτη. Όχι. Εκεί όλοι αισθάνονται ότι υπάγονται στους άλλους. Η Αγία Τριάς δεν έχει αυτονόμηση, ούτε υπεροχή, ούτε κατωτερότητα. Αυτά πρέπει να μας γίνουν μάθημα και να μην θεωρούμε την διακονία και την ιεραρχία ως υπεροχή. Ούτε αυτοί που έχουν την διακονία να θεωρούν ότι υπερέχουν, ούτε αυτοί οι οποίοι υπακούουν και διεκπεραιώνουν τη διακονία να αισθάνονται κατώτεροι και να έχουν κόμπλεξ. Γιατί είπε τότε ο Χριστός στους μαθητάς, θα πω στον Πατέρα και θα σας στείλει το Πνεύμα το Άγιο? Δεν θα μπορούσε να τους πει, όταν θα πάω στους ουρανούς θα σας στείλω το Πνεύμα το Άγιο? Απα είπε ο Πατέρας. Τα έλεγε όλα αυτά. Όλα τα είπε. Σήμερα ακούσαμε στο Εωθυνό, λάβετε Πνεύμα Άγιο. Ο ίδιος το δίνει. Δεν είπε «Δια του Πατρός λάβετε». Όλα τα πρόσωπα παρουσιάζονται για να μας δείξει το ενιαίο της Θείας Φύσεως. Όπως λέει «Ανέστη αυτεξουσίως, ανέστησεν αυτόν ο Πατήρ». Ανεστήθη Πνεύματι Αγίω. Ότι και τα τρία πρόσωπα, λέει, της Αγίας Τριάδος είχαν την αυτή θέληση. Είναι κοινό έργο της Αγίας Τριάδος η ένσαρκος οικονομία του Χριστού μας. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι επί του Σταυρού, τη στιγμή της Σταυρώσεως του Χριστού, παρόν ήταν και ο Πατήρ και το Άγιο Πνεύμα. Βέβαια, βέβαια. Και παρόντες και δεν και στους ουρανούς και επί της γης. Λέει, «Κύριε, ή και εγκριτηρίο παρέστης, πρώτου Πιλάτου κρινόμενος, αλλού καπελήφθης του θρόνου, το πατρί συγκαθεσόμενος». Την ώρα που ήτανε πρώτου βήματος του Πιλάτου, εκάθητο και στο θρόνο ουρανούς. Με τον πατέρα, αχωρίστος. Αυτά είναι. Μυστήριο εννοώ αυτό, βέβαια. Ορίστε. Ορίστε.